Ξεκινάμε με τα διπλώματα της τροχέας από τη Δευτέρα, 21 το μήνα. Θα έχουμε εμείς οι σχολές οδηγών την αρμοδιότητα να εκπαιδεύουμε όλους τους υποψήφιους οδηγούς που επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα για μηχανάκι που μέχρι στιγμής πήγαινα στην τροχέα, 50 κυβικών. Στις σχολές μας θα κάνουμε τα μαθήματα και αλλάζουν βέβαια αρκετά πράγματα. Τα ήδη υπάρχουν διπλώματα από την ενημέρωση που έχουμε από την τροχέα. Θα πρέπει να τα παραδώσουν οι κάτοχοί τους μέσα σε 2 χρόνια στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να πληρώσουν το αντίστοιχο κόστος των παραβόλων και να αντικαταστήσουν με δίπλωμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών πλέον. Μετά τα 2 χρόνια δεν θα ισχύουν τα διπλώματα που έχουν αποκτήσει από την Διεύθυνση Τροχέας της κάθε περιοχής. Μέσα σε διάστημα 2 ετών μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Θα αντικατασταθούν τα διπλώματα μέσα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, βεβαίως, εδώ στην Κόρινθο. Τα καινούργια τα διπλώματα, βέβαια, θα έρχονται σε εμάς από ηλικία 16 ετών με συγκατάθεση γονέων και από εκεί και μετά τα 18 δεν χρειάζεται συγκατάθεση γονέων, αν θέλει κάποιος να αποκτήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία διπλώματος. Όσον αφορά τα μαθήματα που θα κάνει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να. Τα μαθήματα, οι ώρες για ένα πλέον δίπλωμα 50 κυβικών από την τροχέα, εφόσον έρχονται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, είναι τα ίδια τα θεωρητικά μαθήματα όπως σαν αποκτούσα δίπλωμα αυτοκινήτου. Έχουμε λοιπόν 31 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στις σχολές μας και μετά 14 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με το μηχανάκι του αντίστοιχου κυβισμού. Τα ίδια είναι και στα υπόλοιπα διπλώματα. Στα υπόλοιπα διπλώματα έχουμε πάλι τις ίδιες ώρες των μαθημάτων. Όταν είναι, δεν αλλάζουν τα θεωρητικά μαθήματα, προσθέτονται παραπάνω ώρες στα πρακτικά μαθήματα. Όσον αφορά δηλαδή την οδήγηση για να είναι έτοιμος κάποιος οδηγός για να βγει στον δρόμο. Όπως επίσης και αλλάζουν εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές πίστες για να εκπαιδεύονται και για να εξετάζονται υποψήφοι στα δίκυκλα. Υπάρχουν παραπάνω ώρες μαθημάτων και διαφορετικό σύστημα, διαφορετικός τρόπος εξέτασης. Δηλαδή, όποιος δεν περάσει τα θεωρητικά, δεν περνάει για τα πρακτικά. Τα θεωρητικά, αν τα περάσει, τα κατοχυρώνει. Εάν δεν περάσει τα θεωρητικά, ξαναεξετάζεται πάλι. Επιβαρύνεται η κάθε κατηγορία διπλώματος πλέον για την εξέταση με παράβολο Εθνικής Τράπεζας αξίας 10 ευρώ ονομαστικό, με τα στοιχεία του κάθε εξεταζομένου, το οποίο πρέπει κάθε φορά προκειμένου να πάρει ημερομηνία συμμετοχής εξετάσεις, να έχει πληρωθεί στην Εθνική Τράπεζα και να έχει αποδοθεί βεβαίως στη σχολή και ο δάσκαλος με τη σειρά του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για να συμμετέχει στις εξετάσεις. Το κόστος για να κάνει κάποιο δίπλωμα ήταν γύρω στα 600 ευρώ, αν θυμάμαι. Εκεί περίπου. Τώρα βεβαίως εφόσον οι ώρες αυξάνονται, λογικό είναι να αυξηθεί και η τιμή του διπλώματος λίγο παραπάνω. Συν τα παράβολα που επιβαραίνεται πάλι ο πελάτης κάθε φορά για τις εξετάσεις. Κύριε Σοδωροπούλου, να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο όσον αφορά τις κατηγορίες. Τι γίνεται, θα καταργηθούν η β' ας πούμε κατηγορία και θα βγουν κάποιες άλλες κατηγορίες στο προσκήνιο? Οι κατηγορίες προσθέτονται παραπάνω κατηγορίες στα δίκυκλα. Ξεκινάμε από την κατηγορία των 50 κυβικών για το δίπλωμα του μοτοποδηλάτου, όπως γνωρίζουμε που θα υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Συγκοινωνιών σαν κατηγορία. Η κατηγορία του δικύκλου Α1 για 125 κυβικά μηχανάκι παραμένει και ισχύει η ίδια. Προσθέτεται μια κατηγορία που λέγεται Α2, η οποία είναι για ένα δίκυκλο μέχρι 250 κυβικά και βεβαίως μετά η κατηγορία των ανεξαρτήτων κυβικών σε δίπλωμα μηχανής παραμένει επίσης η ίδια. Αλλάζουν λίγο τα όρια ηλικίας, θα μπορούσαμε να πούμε, όσον αφορά την κάθε κατηγορία. Γιατί, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής μπορούσε κάποιος μετά τα 18 να αποκτήσει δίπλωμα δικύκλου μικρής κατηγορίας για 125 κυβικά και μέσα στα 2 χρόνια να το κάνει για ανεξάρτητα κυβικά σταδιακά, σταδιακή πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό καταργείται. Πρέπει να έχει τώρα ηλικία των 24 ετών για να αποκτήσει δίπλωμα είτε αρχικό είτε μετά με επέκταση και να παρακολουθήσει επιπλέον κάποια μαθήματα οδήγησης για την κατηγορία των ανεξαρτήτων κυβικών. Ωραία. Ας πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αναθεωρήσεις. Τι γίνεται εκεί πέρα, είναι η εκπομπή του τώρα. Οι αναθεωρήσεις είχε συζητηθεί από την συγκεκριμένη κυβέρνηση να προκύψουν αναθεωρήσεις και να μπουν αναθεωρήσεις στα ερασιτεχνικά διπλώματα. Δεν θα γίνει αυτό για τα ήδη υπάρχουν διπλώματα. Για όσα διπλώματα εκδοθούν από τώρα και στο εξής, θα πρέπει να προσθεθούν να γίνει αναθεώρηση μετά από 15 χρόνια για τα ερασιτεχνικά διπλώματα. Τα επαγγελματικά παραμένουν το ίδιο. Κάθε 5 χρόνια, έτσι το γνωρίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί, είναι υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουν το δίπλωμά τους.
Αυτό δεν αλλάζει, παραμένει το ίδιο για παλαιά και για νέα διπλώματα που εκδίδονται από τώρα και στο εξής. Για διπλώματα αεραστεχνικής κατηγορίας όμως, είτε μηχανής είτε αυτοκινήτου, που θα βγουν και θα εκδοθούν από εδώ και πέρα, μετά από 15 χρόνια πάβουν να ισχύουν και πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για να κάνει την αναθεώρησή του. Μάλιστα. Σαν σωματείο και σαν ομοσπονδία, τι έχετε δει το οποίο θα θέλετε να αλλάξει ακόμα περισσότερο, τι κινήσεις έχετε κάνει εσείς προς αυτή την κατεύθυνση? Έχετε πιέσει λίγο να κάνετε κάποιο... Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του σωματείου και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Αυτό που θα μας διευκόλυνε και θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σαν σχολές και πιο οργανωμένοι και να είμαστε και πιο δυνατοί απέναντι στα νέα συστήματα που αλλάζουν και πιο ενημερωμένοι, θα ήταν να μπορούν να συστεγαστούν μαζί κάποιες σχολές. Αυτό που μέχρι στιγμής έχει ζητηθεί και από την Ομοσπονδία και από, από τις σχολές οδηγών, από τους ιδιώτες, όλους μας, είτε έχουν εταιρεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, να μπορούσαν λοιπόν κάποιες σχολές οδηγών, αν θελήσουν, χωρίς να μπουν στη διαδικασία του να μπουν σε κάποια εταιρεία, συλλογικά, να μπορέσουν να κάνουν μία συστέγαση, στον ίδιο χώρο δηλαδή, και να μοιραστούν τα έξοδα συντήρησης των σχολών οδηγών, τα λειτουργικά τους τα έξοδα, το θέμα του αυτοκινήτου. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ μεγάλο το κόστος και όσο περνά τα χρόνια, εφόσον θέλουμε να είμαστε μέσα στα πράγματα και να μπορούμε να κάνουμε, να προσφέρουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να την κάνουμε και την παροχή υπηρεσιών επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε οργανωμένοι, να αντικαθιστούμε το αυτοκίνητό μας μέσα στα 2-3 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα αρκετά μεγάλο κόστος και θα μπορούσε να λυθεί απλά με μια συστέγαση. Αυτό έχει ζητηθεί και από την Ομοσπονδία και συζητάται ακόμη, δεν έχει βεβαίως εγκριθεί.